Βρισκόμαστε 34 χρόνια αφότου υπήρξαν τα πρώτα κρούσματα του AIDS στην Αμερική και 32 χρόνια αφότου βρέθηκε ο HIV και κατανοήσαμε το πώς μεταδίδεται ο ιός. Ή μήπως όχι. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε ξανά αργότερα. Ταυτόχρονα, αυτή τη στιγμή ζουν 35 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο με τον HIV, αλλά δυστυχώς έχουν επίσης πεθάνει 40 εκατομμύρια, σχεδόν όσους χάσαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά αυτό το οποίο έρχομαι να σας πω σήμερα είναι ότι όλα έχουν αλλάξει και ότι πλέον μπορούμε να τελειώσουμε με το HIV-AIDS. Και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Τι είναι αυτό το οποίο έχει αλλάξει? Είναι ότι η επιστήμη μας έχει δώσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τον HIV. Αλλά το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι η γνώση. Αυτή μας οδήγησε και στο πώς μπορούμε να έχουμε θεραπεία η οποία να είναι αποτελεσματική και το πώς μπορούμε να έχουμε πρόληψη και προφύλαξη. Υπάρχουν αυτά τα προγράμματα, τα οποία λέμε προγράμματα μείωσης της βλάβης, που μπορούν, για παράδειγμα, στους χρήστες να αντιμετωπίσουν τη μετάδοση του HIV, έτσι ώστε να την αποφύγουμε. Φυσικά, το προφυλακτικό είναι το άλλο εργαλείο το οποίο έχουμε. Αλλά όλα αυτά, για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε, χρειαζόμαστε και το κατάλληλο περιβάλλον. Και δυστυχώς, αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε πάρα, πάρα πολύ έντονα, είναι το στίγμα και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Είναι αυτά τα οποία αποτελούν σήμερα ίσως και το μόνο εμπόδιο για την συνολική αντιμετώπιση του HIV. Και μιλάμε για τον στιγματισμό και τον αποκλεισμό και των ατόμων που ζουν με HIV, αλλά και των ευπαθών ομάδων στο HIV, που συμπεριλαμβάνει τους γκέι, τους ανθρώπους που κάνουν χρήση ναρκωτικών, τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε φυλακή, οι εργάτες του σεξ, οι μετανάστες. Είναι αυτές οι ομάδες οι οποίες βρίσκονται αποκλεισμένες από υπηρεσίες, από την μέρημνα του κράτους, οι οποίες έχουν και το μεγαλύτερο βάρος. Το στίγμα είναι προϊόν της άγνοιας και του φόβου. Και σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία του 1990 βλέπουμε έναν από τους λόγους για τους οποίους οδηγηθήκαμε σε αυτό. Βλέπουμε την εικόνα των ανθρώπων που πεθαίνανε από το AIDS. Αυτός είναι ο David Kirby, ο οποίος δέχτηκε να βγουν φωτογραφίες στο τέλος της ζωής του, ζητώντας να μην χρησιμοποιηθούν για εκμετάλλευση από το φωτογράφο, πράγμα και το οποίο έγινε. Και βλέπετε ταυτόχρονα όμως και την εικόνα που είχε το AIDS εκείνη την εποχή, αλλά και την αποδοχή που έχει από την οικογένειά του. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο David ήταν ένας γκέι ακτιβιστής που είχε αποξενωθεί από την οικογένειά του και όταν έμαθε ότι έχει AIDS, ζήτησε να γυρίσει στο σπίτι του να πεθάνει εκεί. Και αυτό οδήγησε σε αυτή τη συμφιλίωση που βλέπουμε σε αυτή τη φωτογραφία. Πέθανε 32 χρονών. Αυτό το οποίο συνέβαινε εκείνη την εποχή είναι, βλέπετε εδώ, πως αυτή η κόκκινη γραμμή είναι η αύξηση των θανάτων από AIDS στην ηλικία 25 με 44 χρονών στην Αμερική. Και βλέπετε τη ραγδαία ταχύτητα με την οποία το HIV, το AIDS, κατέκτησε αυτή την δυσάρεστη θέση. Κάπου το 1987, που είχαν πεθάνει 25.000 άτομα, θα έλεγε κανείς μόνο βλέποντας εκ των υστέρων, να σκεφτείτε ότι κάθε ένας ήταν αδερφός, γιος, κόρη, δημιουργήθηκε η ACT UP. Αυτό το οποίο έκανε η κινητοποίηση των ομάδων βάσης των ίδιων των ανθρώπων που ζούσαν με τον HIV, ήταν εκείνο το οποίο έκανε και τη σημαντική αλλαγή. Διεκδίκησαν, πίεσαν, φώναξαν, τα μίντια φυσικά αγκάλιασαν γιατί θεώρησαν ότι αυτό ήταν ένα δίκαιο αίτημα και κάνοντας κινητοποιήσεις μπροστά από τον οργανισμό που ενέκρινε τα φάρμακα, ζητούσαν την επίσπευση των διαδικασιών ή από τον οργανισμό ο οποίος είναι υπεύθυνος για την χρηματοδότηση της έρευνας, που μέχρι τότε δεν ασχολούνταν όσο έπρεπε. Ήταν μάλιστα μια εποχή που ο πρόεδρος της Αμερικής ήταν ο Ρέιγκαν, ο οποίος μέχρι το τέλος σχεδόν της θητείας του, παρότι πεθαίνανε ο κόσμος, ούτε μία φορά ανέφερε τη λέξη AIDS, μέχρι που πέθανε ο Ροκ Χάτσον, που ήταν ο προσωπικός του φίλος. Όλα αυτά οδήγησαν, η πίεση και βεβαίως και η εξέλιξη της επιστήμης
και οι πιέσεις προς τις φαρμακοβιομηχανίες, βλέπετε μέσα σε 2,5 χρόνια περίπου τη δραματική πτώση των θανάτων από το 1994-95 μέχρι το 1998 και δείτε πώς συνεχίζοντας αυτό έχει φτάσει πλέον η ζωή για έναν άνθρωπο που ζει με τον HIV να είναι απολύτως φυσιολογική και να συνεχίζεται αυτή η βελτίωση και βεβαίως να μην περιμένουν. Δηλαδή, σήμερα είναι εντελώς απαράδεκτο ένας άνθρωπος να βρεθεί σε αυτή τη δυσάρεστη θέση και να πεθάνει και είναι μόνο το αποτέλεσμα το ότι κάποιος δεν έχει διαγνωστεί εγκαίρως. Και βεβαίως, άλλη μια φορά, αυτό είναι το προϊόν του στίγματος, του αποκλεισμού των ανθρώπων που δεν είναι ενημερωμένοι για να προφυλαχτούν ή τουλάχιστον να διαγνωστούν. Αυτό λοιπόν το οποίο ήταν η πρώτη μεγάλη επανάσταση, η οποία έγινε 19 χρόνια πριν το 1996 και ένα χρόνο αφότου εγώ διαγνώστηκα με HIV, οπότε πέρασα μόνο έναν χρόνο με την πιθανότητα ή σχεδόν τη βεβαιότητα ότι πρόκειται να πεθάνω μετά από λίγα χρόνια. Αλλά η μεγάλη επανάσταση έγινε το 1996. Απλώς τότε τα φάρμακα, όπως λέτε, ήταν μια χούφτα από αυτά, με πολλές παρενέργειες. Πολύ δύσκολο να τα πάρεις, έπρεπε να τα παίρνεις 3-4 φορές την ημέρα, τη μία φορά να τρως, την άλλη φορά να μην τρως. Ήταν δηλαδή μια αρκετά, αλλά φυσικά είδατε το αποτέλεσμα που είχε, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι γλιτώσανε. Και βεβαίως σήμερα, το 2007, βρέθηκε το πρώτο ένα χάπι μία φορά την ημέρα και αργότερα έχουμε και πολλά ακόμα αντίστοιχα χάπια που με ένα χάπι την ημέρα μπορεί κανείς, όπως ελέγχει την πίεσή του ή τη γλυκόζη του στο διαβήτη, να είναι μια χαρά και να έχει μια πολύ φυσιολογική ζωή. Το είδαμε τι επίπτωση είχε στα νούμερα. Ας δούμε και τι επίπτωση είχε στους ανθρώπους. Εδώ βλέπουμε τον Τζόζεφ 5 μήνες αφότου έχει ξεκινήσει τη θεραπεία. Μπορείτε να φανταστείτε πώς ήταν το Μάιο του 2003, πριν από το Σεπτέμβριο. Αυτή ήταν η εικόνα του. Βλέπετε το πώς μπορεί έναν άνθρωπο να τον αναστήσει. Συγκεκριμένο Τζόζεφ, πέρα από τον HIV, είχε αναπτύξει και AIDS και είχε φυματίωση. Αλλά χορηγώντας την θεραπεία και για τα δύο, επέστρεψε σε αυτή την εικόνα που βλέπετε. Φανταστείτε κάποιος λοιπόν να κάνει έγκαιρη διάγνωση και να ξεκινήσει νωρίς. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Η επόμενη πολύ μεγάλη καινοτομία και επανάσταση, το breakthrough του 2011, που βραβεύτηκε από το Science. Περιπτώντας, το Science βραβεύει κάθε χρονιά ένα επίτευγμα ή μία ανακάλυψη επιστημονική. Για παράδειγμα, το 2014 βραβεύτηκε το διαστημόπλιο Ροζέτα, το οποίο προσγειώθηκε πάνω στον κομίτη, που ήταν κάτι το πολύ εντυπωσιακό. Το 2011, όμως, κατέληξαν στο συμπέρασμα από μέσω μιας κλινικής μελέτης ότι η ίδια η θεραπεία αποτελεί και την αποτελεσματικότερη πρόληψη. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει τα αντιρετροϊκά φάρμακα δεν μπορεί να μεταδώσει τον ιό. Ήταν κάτι το οποίο το υποψιαζόμασταν για χρόνια, αλλά το είδαμε και αυτό το οποίο δηλαδή διαπιστώνει κανείς είναι ότι μειώνει την πιθανότητα μετάδοσης τουλάχιστον κατά 96%, αλλά στην πραγματικότητα το ένα άτομο το οποίο μεταδόθηκε ήταν ένα άτομο το οποίο είχε ξεκινήσει τη θεραπεία και το μετέδωσε την ίδια μέρα σχεδόν που είχε ξεκινήσει τη θεραπεία, άρα δεν είχε το αποτέλεσμα. Η βεβαιότητα του ότι δεν είναι μεταδοτικό έχει αλλάξει τη ζωή όλων των ανθρώπων που ζουν με HIV, χωρίς όμως να έχει επικοινωνηθεί και να είναι γνωστό σε εσάς. Δείτε όμως, πριν 3-4 μέρες, ο Άντριου Πούλσιφερ, ο εικονιζόμενος, έβαλε αυτή τη φωτογραφία, αποκαλύπτοντας ένα μυστικό που είχε για 33 χρόνια, όπως είπε, θέλοντας ακριβώς να δείξει ότι ζω μια φυσιολογική ζωή, έχω μια οικογένεια με 3 παιδιά και η γυναίκα μου και αυτά φυσικά δεν έχουν εκτεθεί στον ιό. Το πρώτο του παιδί το έκανε με την παραδοσιακή μέθοδο καθαρισμού του σπέρματος που υπήρχε παλιά. Τα άλλα δύο παιδιά, ακριβώς λόγω της πληροφορίας που σας είπα νωρίτερα, τα έκανε με φυσιολογική επαφή με τη γυναίκα του και σύλληψη. Ο ίδιος δε είχε γεννηθεί με HIV 33 χρόνια πριν. Επιβίωσε και ζει μια απολύτως φυσιολογική ζωή. Η επόμενη επανάσταση είναι η χρήση αυτών των ίδιων των φαρμάκων και για να αποτρέψουν μία μετάδοση σε αυτό που λέμε post-exposure προφυλάξεις, δηλαδή μία προφύλαξη μετά από μία
έκθεση από ένα ατύχημα, εάν σπάσει ένα προφυλακτικό ή αν γίνει κάτι. Και πριν από 3 χρόνια πήρε έγκριση η χρήση των 2 φαρμάκων πριν την έκθεση, έτσι ώστε να μην κινδυνεύεις. Βρισκόμαστε δηλαδή αυτά τα όπλα τα οποία σας λέω ότι έχουμε στην κατοχή μας για να σταματήσουμε το HIV. Φυσικά θέλουμε και ένα εμβόλιο, φυσικά θέλουμε και την πλήρη ίαση, αλλά ακόμα και με αυτά που έχουμε σήμερα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ καλά αυτά τα οποία την επιδημία του HIV. Τι γίνεται όμως? Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα της προόδου της επιστήμης που σας δείχνω και της κοινωνικής αντανάκλασης και της εικόνας που υπάρχει γύρω το HIV. Και βεβαίως, ποιος ευθύνεται πολλές φορές για την κοινωνική αντανάκλαση, τα μίντια από τη μία μεριά, αλλά η ευθύνη είναι με την ελληνική πολιτεία, η οποία, όπως βλέπετε, πηγαίνει κόντρα στην επιστήμη, δεν είναι ενημερωμένη, δεν κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει. Ανταυτού, τι κάνει? Στους 3 πυλώνες που σας είπα για τη θεραπεία, την πρόληψη και η εξέταση, η οποία μπορεί να μας βοηθήσει για να κάνουμε αυτά, βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι το AIDS μεταδίδεται με το σάλιο. Και σκεφτείτε τι επίπτωση έχει αυτό στην πρόληψη, στην εξέταση, στο στίγμα για τους ανθρώπους που ζουν με τον HIV. Βγαίνει ο άλλος και λέει για μια κοπέλα που κάποιος είπε ότι είναι οροθετική και στην πραγματικότητα δεν ήταν στη Μυτιλίνη, ότι ήταν ένα γυμνό ηλεκτροφόρο καλώδιο που ό,τι το ακουμπούσε το κόλλαγε AIDS. Και βεβαίως ο πρωταθλητής της ανευθυνότητας, ο Υπουργός Υγείας, στην θητεία του οποίου αυξήθηκε το HIV στους χρήστες κατά 26 φορές, 1600% απάνω, την μία χρονιά της θητείας του και την επόμενη μονάχα διπλασιάστηκε, όπου έλεγε ότι οι ιερόδουλες είναι αυτές οι οποίες ευθύνονται για το HIV στην Ελλάδα και μάλιστα οι αλλοδαπές ιερόδουλες, οπότε πρέπει να τις πιάσουμε και να τις διώξουμε. Φυσικά, αποπροσανατολίζοντας τον κόσμο, τις υπηρεσίες και διαπομπεύοντας 27 γυναίκες οι οποίες υπέστησαν τα πάνδυνα, καταστρατηγώντας όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να πετύχουμε. Βλέπετε εδώ επίσης ένα πολύ πρόσφατο που καταγγείλαμε, είναι η απόλυση εργαζόμενου. Πώς να μην συμβεί κάτι τέτοιο όταν ακούνε και διαβάζουν? Πώς όταν η ίδια η δικαιοσύνη δικαίωσε έναν εργοδότη ο οποίος είχε απολύσει, είχε φτάσει στον Άριο Πάγο? Τώρα φυσικά πρέπει να πάμε κάπου αλλού. Όπως βέβαια έγινε και με το σύμφωνο συμβίωσης και όπως γίνονται με όλα. Δυστυχώς η πολιτική μας μονίμως και βεβαίως και η δικαστική υπολείπονται. Το άλλο είναι βεβαίως ότι υπάρχουν ελλείψεις για τα φάρμακα, γιατί ακριβώς δεν κατανοούν ποια είναι η σημασία της χορήγησης των φαρμάκων και για τη δημόσια υγεία. Δεν υπάρχει κράτος το οποίο να μην δίνει τα φάρμακα, ακριβώς και για την υγεία των ίδιων των ασθενών, αλλά φυσικά και για τους λόγους δημόσιας υγείας. Και φυσικά η κάθεξη, η ισόβια της διαπόμπευσης, παρότι όλες οι κοπέλες εκείνες οι οποίες διαγνώστηκαν, που ήταν τα θύματα της θητείας του Λοβέρδου, ήταν δηλαδή χρήστριες που είχαν κολλήσει, επειδή η πολιτεία δεν είχε μεριμνήσει να δίνει σύρυγες, να υπάρχουν τα προγράμματα υποκατάστασης και αυτές οι λίστες συντροπής που λέμε. Τα ίδια τα θύματα λοιπόν πήγε, τα κυνήγησε και είπε ότι εσείς φταίτε που κολλάει ο άλλος ο κόσμος. Ένας δηλαδή σουρεαλισμός. Αλλά είμαι ευτυχής σήμερα μπροστά σας και ευγνώμων, γιατί η νεολαία έχει αγκαλιάσει τη θετική φωνή και τις δράσεις που κάνουμε με τα checkpoint, που είναι κέντρα πρόληψης, ενημέρωσης και εξέτασης για τον HIV και τις υπατήτηδες. Και αυτό το οποίο κάνουμε είναι με 2 σταθερές δομές που έχουμε στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα να ενημερώνουμε τον κόσμο, έτσι ώστε όλα αυτά τα οποία σας είπα σήμερα να γίνονται κτήμα της νεότερης γενιάς και οι ίδιοι αυτοί να γίνονται πρεσβευτές της αλήθειας και της γνώσης. Έχουμε επίσης πάει ως τα τώρα σε όλες αυτές τις πόλεις και έχουμε εξετάσει και ενημερώσει 15.000 άτομα όπου 540 βρέθηκαν θετικά στον ιό και πάρα πολλοί νέοι, άτομα τα οποία θα καθυστερούσαν πάρα πολύ να εξεταστούν. Η πολιτεία έχει κάνει πλέον την εξέταση σχεδόν απαγορευτική, έχει βάλει ότι πρέπει να πληρώσεις, είναι δύσκολο να γίνει, πηγαίνεις, κάνεις και μετά σου λένε δεν υπάρχουν αντιδραστήρια, πρέπει να περιμένεις. Και επίσης με τις υπατήτηδες Β και Σ έχουμε κάνει 7.500 εξετάσεις και έχουν διαγνωστεί 200
άτομα και βεβαίως όλοι αυτοί έχουν παραπεμφθεί στις κατάλληλες μονάδες. Αυτό λοιπόν το οποίο ζητάμε και θέλουμε είναι ακριβώς να ενημερώσουμε τον κόσμο με τις καμπάνιες και με τη δική σας συμμετοχή. Ακτιβισμός δεν είναι μονάχα αυτό που κάναμε κάποτε στους δρόμους και έξω από το Υπουργείο Υγείας. Ακτιβισμός σήμερα είναι ακόμα και να κάνετε ένα retweet ή μια επαναδημοσίευση στο Facebook, όπου να καταδικάζετε αυτά τα οποία βλέπουμε από τον Μιχαλογιαννάκη ή από όποιον άλλον παρανοϊκό, και βεβαίως να στηρίζουμε και να πλαισιώνουμε τις ανάγκες και τις προσπάθειες που κάνουμε όλοι μαζί. Οπότε θεωρώ ότι με αυτήν ακριβώς την προσπάθεια και με το αγκάλιασμα της νεολαίας και των νέων ανθρώπων που βρίσκεστε και εδώ πέρα μέσα, ότι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε και η επιστήμη να κατησχίσει τις άγνοιες και του σκοταδισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ.